Λοιπόν, κύριε Πρόεδρε, κύριοι βουλευτές, η Ομοσπονδία μας αποτελεί τη μεγαλύτερη Ομοσπονδία Επαγγελματιών και Βιοτεχνών στην Αττική. Αλγινή επαγγελματική προκαλεί μόνο ότι το φορολογικό νομοσχέδιο έχει κάποια σχέση με τη δικαιοσύνη. Μια ματιά να ρίξει κανείς τι συνεισφέρουν στον κρατικό κορβανά οι μονοπωλιακοί όμιλοι, οι εφοπλιστικοί όμιλοι, οι τραπεζικοί όμιλοι και οι ιδιοκτήτες τους. Και τι ο υπόλοιπος λαός θα καταλάβει την πραγματική έννοια της αδικίας. Πώς είναι δυνατόν οι εφοπλιστές, οι τραπεζίτες, οι μεγαλέμποροι, οι βιομηχανοί να πληρώνουν λιγότερα από τους επαγγελματίες, από τους εργαζόμενους και από τους συνταξιούχους? Γιατί βρίσκονται σκοπίμως έξω από το κάδρο της περιβόητης φορολογικής δικαιοσύνης, όσοι κεντρώνουν αμύθιτο πλούτο, ενώ και με το παρόν νομοσχέδιο δίνονται νέα δώρα στα άρθρα 49 και 50, ακριβώς αυτές τις κατηγορίες, με τη μείωση του κεφαλαίου και αγοραπολισίας μετοχών. Βέβαια, εμείς ως Ομοσπονδία δεν ξεχνάμε ότι αυτός ο νόμος είναι προαπαιτούμενο για την εκταμείευση του Ταμείου Ανάκαμψης, τεράστια δηλαδή κεφάλαια που κατευθύνονται ήδη σε μεγάλους μονοπωλιακούς ομίλους. Το νέο φορολογικό νομοσχέδιο είναι κεφαλικός φόρος και όπως κάθε κεφαλικός φόρος χτυπάει πάντα τους μικρούς. Το ίδιο το Υπουργείο αναφέρει ότι από τους 735.000 ελεύθερους επαγγελματίες, οι 473, δηλαδή πάνω από 6 στους 10, θα πληρώνουν παραπάνω φόρο, κατά μέσο όρο 1.440 ευρώ ο καθένας. Ενώ από τη μία, όπως προβλέπουν τα άρθρα από το 23ο, κάποιος που δηλώνει 10.000 ευρώ εισόδημα, φέτος θα πληρώσει φορολογία και τους 1.550 ευρώ. Την επόμενη χρονιά, αν ψηφιστεί το παρόν νομοσχέδιο, που οι επαγγελματίες έχουν βαφτίσει πραγματικό έκτρωμα, θα πληρώσει 2.150 ευρώ. Παρόλο που το τέλος επιδέν μικρότερο του φανταστικού, δηλαδή, ο κράτος θα θεωρεί ότι κερδίζει ο επαγγελματίας 14.196 ευρώ και πάνω σε αυτό θα τον προλογίσει. Για τον ίδιο τον επαγγελματία, αν απασχολεί έναν εργαζόμενο, προστίθεται στο τεκμαρτό του εισόδημα και ένα καπέλο 10% επί του ετήσιου κόστους μισθοδοσίας του προσωπικού, επομένως μεγαλώνει ακόμα περισσότερο, φτάνοντας τα 2.460 ευρώ από 1.550 ευρώ που είναι ο φόρος σήμερα. Για τα πιο μικρά εισοδήματα υπάρχουν και αυτά, το ξέρετε ότι υπάρχουν, ας μην συζητήσουμε καλύτερα, αφού οι αυξήσεις που προκύπτουν είναι πολύ μεγάλες. Από την άλλη, όπως αποτυπώνεται στα άρθρα 3 μέχρι το 11, το νέο νομοσχέδιο καθιερώνει ένα ψηφιακό λαβύρινθο. Θα οδηγήσει χιλιάδες ατομικές επιχειρήσεις που δεν έχουν τη δυνατότητα οργανωμένου λογιστήριου πραγματικά στον κρεμό. Κύριε Πρόεδρε, κύριοι βουλευτές, το νομοσχέδιο αυτό θα οδηγήσει μαθηματικά σε νέα χρέη και νέα διέξοδα, ειδικά αυτούς που όντως έχουν μικρά εισοδήματα, αυτούς που έτσι κι αλλιώς δυσκολεύονται να τα βγάλουν πέρα. Όλοι αυτοί πληρώνουν φόρους. Είναι ψέμα ότι δεν πληρώνουν τίποτα. Πέρα από τη φορολογία εισοδήματος που προκύπτει από τα τεκμήρια διαβίωσης, ανεξάρτητα με το τι δηλώνει ο καθένας, πληρώνουν ένφια, υψηλό ΦΠΑ, φόρους στα καύσιμα, δημοτικά τέλη και πάει λέγοντας. Πληρώνουν επίσης τα φροντιστήρια των παιδιών, την ιδιωτική υγεία, τις υποδομές δηλαδή που είναι κουτσές, την κοινωνική προστασία που είναι λειψή. Αν θέλει η κυβέρνηση να αντιμετωπίσει τη φοροδιαφυγή και να βοηθήσει τα πιο ευάλωτα στρώματα, ας εφαρμόσει τα αιτήματά μας. Ας καθιερώσει φορολόγηση με βάση τα πραγματικά εισοδήματα και όχι με κάθε είδους τεκμήρια διαβίωσης και φορολόγησης που πρέπει να καταργηθούν. Ας καθιερώσει το αφορολόγητο στα 12.000 ευρώ για κάθε επαγγελματία, 3.000 κάθε παιδί, όπως ίσχυε πριν τα μνημόνια, ώστε να εξασφαλίζει τις οικογενειακές ανάγκες και τις ανάγκες της μικροεπιχείρησής του. Ας καταργήσει το τέλος επιδέματος για όλους. Ας διαγράψει μέρος των άδικων οφειλών λόγω των μνημονίων και αντιλαϊκών νόμων, αναστολών λόγω lockdown, φυσικών καταστροφών κτλ. Ας εξασφαλίσει ακατάσχετο επαγγελματικό λογαριασμό για τις μικροεπιχειρήσεις, ώστε να τακτοποιούν κατά προτεραιότητα χρέη και υποχρεώσεις και όχι τα καθελογής κοράκια που αρμέγουν τους τραπεζικούς λογαριασμούς με τις αλλάξεις. Οι επαγγελματίες και αύριο και τις επόμενες ημέρες θα είναι στο δρόμο και θα ζητούν μέχρι την τελευταία στιγμή την απόσυρση αυτού του φορολογικού εκτρώματος. Σας ευχαριστώ πολύ.